Τα λόγια συγκίνησης ξεχύλισαν χθες στη διάρκεια της εκδήλωσης με τιμώμενο πρόσωπο τον άνθρωπο που 50 χρόνια πριν, ως νεαρός, διάβαινε για πρώτη φορά τα σκαλοπάτια της Ιεράς Μονής Κοιμήσεως της Θεοτόκου στην Αγκάραθο για να αφιερώσει τη ζωή του στην Εκκλησία μας. Αυτός ο νέος, σήμερα με λευκά γένια και μαλλιά, είναι ο Πάπας και Πατριάρχης Αλεξανδρείας και Πάσης Αφρικής Θεόδωρος, που με λόγια αγάπης μίλησε όχι μόνο για το μοναστήρι, αλλά και για όσους σε αυτή την πορεία των 50 ετών στάθηκαν κοντά του, βοηθώντας τον να υπηρετήσει το Θεό με αγάπη, αφοσίωση και δύναμη για τον συνάνθρωπο και ειδικά εκείνον που δεν ευνοήθηκε από τη ζωή. Μέσα στην καρδιά σας, αν το θυμάστε, κάποτε στείλετε μου μια προσευχή. Να μου δίδει κουράγιο ο Θεός με τους αδελφούς μου αρχιερείς, με αυτά τα παιδιά μου που απλώνω τα χέρια μου και τους δίδω αυτά τα χέρια που έλεγε ο Καζαντζάκης, τα χωματένια, από λάσπη, αλλά γεμάτα από Θεό. Παλεύοντας την αχανή Αφρικανική Ήπειρο, ο Πάπας και Πατριάρχης Αλεξανδρείας και Πάσης Αφρικής Θεόδωρος είχε για όλους όσους βρίσκονται στο πλευρό του να πει ένα καλό λόγο. Από την μικρότερη οικογένεια μέχρι τη μεγαλύτερη που, όπως είπε, χωράει όχι μόνο την Αφρική που δοκιμάζεται, αλλά και την Κρήτη. Την Κρήτη της καρδιάς του και τους κρητικούς, που όλα αυτά τα 50 χρόνια αποτελούν τη δύναμή του και ενισχύουν το κουράγιο του για να μπορεί να συνεχίσει, βοηθώντας όσους πεινούν, όσους ασθενούν, όσους υπομένουν τον πόλεμο και τις κακουχίες. Όσους στο Θεό έχουν αναποθέσει τις ελπίδες τους για βοήθεια και μια καλύτερη ζωή. Σας ευχαριστούμε με όλη τη δύναμη της ψυχής μας και σκύβομαι και ασπαζόμαστε το χέρι σας, γιατί είστε αυτό που είστε. Να εύχεστε, σας παρακαλούμε, για το μοναστήρι σας, που σεμνύνεται και καυγάτε εν Κυρίω για εσάς. Να εύχεστε για όλους εμάς, που ποθούμε να το βλέπουμε ένδοξο, να συνεχίζει να δίδει καρπούς όπως εσάς στη διακονία της Εκκλησίας όπου γης. Υπηρετεί την Ορθοδοξία και τον Ελληνισμό με συνέπεια, πνευματικότητα και με πλήρη επίγνωση της δύσκολης αποστολής του στο θρόνο του Αποστόλου και Ευαγγελιστή Μάρκου. Η εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε με πρωτοβουλία της Αρχιεπισκοπής Κρήτης ξεκίνησε με εσπερινό και ολοκληρώθηκε μετά τις ομιλίες με παραδοσιακούς χορούς και τραγούδια, υπενθυμίζοντας και με τον τρόπο αυτό την άμεση, στενή και άσβεστη σύνδεση του Πάπα και Πατριάρχη Αλεξανδρείας και Πάσης Αφρικής Θεόδωρου με τη Μεγαλόνησο και τους ανθρώπους της. Τη σκέπη της ολόφωτης σας εύχομαι, παιδιά μου, για την απόψινή βραδιά που χαίρεται η καρδιά μου.